Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, τι κάνετε, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα έχω ένα unboxing ιδιαίτερο για μένα, καθώς το είχα μελήσει αρκετά χρόνια να πω την αλήθεια. Βέβαια ο λαός μας λέει κάιο αργά παρά ποτέ, οπότε αντί να προτιμήσω το ποτέ, προτίμησα το αργά. Τι έχω εδώ, έχω μια κατ' εμέ πάρα πολύ όμορφη συλλεκτική, η οποία όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο, μιλάμε για τη Sonic Mania Collector's Edition, συγκεκριμένα για την PS4 έκδοση, γιατί εκεί είχα πάρει πέρσι, το Sonic Mania Plus το PS4. Αυτή η συλλεκτική βγήκε το 2017, λίγο αφότου βγήκε το πρώτο παιχνίδι, το οποίο ήταν όσοι γνωρίζετε digital. Ήταν ένα fan-based game, το οποίο βγήκε για να τιμήσει τα 25 χρόνια του Sonic το 2017, θεματικά γραμμένο για Mega Drive εννοείται. Οπότε αυτό το παιχνίδι είχε βγει πρώτα σε digital μορφή και επειδή έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αργότερα, το 2018 βγήκε και αυτό εδώ το παιχνίδι, η Sonic Mania Edition, η οποία είναι σε ένα πάρα πολύ όμορφο χρυσό case, χάρτινο. Μέσα υπάρχει ένα ιδιαίτερο artbook του παιχνιδιού, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο κατ' εμέ. Έχει πολύ ωραίες σκηνές από το development του παιχνιδιού, τον Sonic, κάποιες πληροφορίες, όλα δεν μπορείτε να το δείτε καλά από αυτό το σημείο. Και επίσης έχει και πολύ όμορφο sleeve να διαλέξει κάποιος να βάλει το εξώφυλλο σαν να ήταν για Mega Drive παιχνίδι, ενώ από τη μέσα μεριά και αντίθετα έχει, όπως βλέπετε, να είχε το κανονικό του PS4 το εξώφυλλο. Εγώ έχω προτιμήσει σαφώς τη Mega Drive έκδοση, γιατί είμαι ρετρόφιλος και τιμάω το παρελθόν κτλ. Οπότε είχα μελήσει αυτή τη συλλεκτική γιατί έκανα κάποιες άλλες αγορές, είχα κάποιες άλλες προτεραιότητες και τώρα πριν χτυπήσει ο κορονοϊός στη χώρα μας είχα βρει μια ευκαιρία από Γερμανία και είπα να την αγοράσω σε κλειστή. Οπότε εδώ πάμε γρήγορα να ανοίξουμε αυτή την κουτάρα και μετά θα δείξουμε από άλλη οπτική γωνία καλύτερα λίγο τα περιεχόμενα, να καταλάβετε κι εσείς έτσι πώς είναι μέσα, την ποιότητα κτλ. Ναι, μόλις καρφώθηκα εδώ. Ωραίος. Να δούμε εδώ τι έχει γίνει. Το packing βέβαια αυτό, να σου πω την αλήθεια, 20 μέρες βασανιζότανε με αυτά που είχαν γίνει προ-κορονοϊού και τα λοιπά, οπότε έχει πάει damage, τι λέω εγώ. Καρτονάκια εδώ μέσα, πλαστικά του αέρα, πολλά έχει εδώ. Ωρε μάνα μου, λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται, να το βγάλω χωρίς να γίνει ζημιά. Ωραία. Και γεια σας. Ας φύγει το παλιότυπο και είναι ανάποδα. Ωρε φίλε. Κουτάρα παιδιά, πολύ όμορφο κουτί. Συν άλλος ένας μεγάλος όγκος στο game room για να με κράζει με το δίκιο της η γυναίκα μου. Wow. PS4 όπως σας είπα. Welcome to the next level. Οι ατάκες οι θεϊκές της εποχής των μεγαλύτερων console wars που γνωρίσαμε ποτέ οι gamers. Πίσω βλέπω έτσι και χαρακτηριστικά και στα πλάγια τα περιεχόμενα. Πάμε ένα over top angle να το δούμε λίγο καλύτερα. Και εδώ λίγο καλύτερα. Είναι τόσο massive το κουτί που δυσκολεύομαι το να σας το δείξω στην κάμερα. Στα γερμανικά όπως βλέπετε, το έξω, το sleeve. Τα κάρες. Και πάμε λίγο να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Είναι γιατί τόσο σκληρό. Καλά. Δεν θα αγχωθώ. Το κάνουμε όμορφα και ωραία έτσι. Το βγάλω κιόλας, by the way. Μην μου αφήσει με τα κόλλες. Προσπαθήσω και από εδώ λίγο.
Και να βγάλουμε το sleeve. Α, έχει και από κάτω. Να, έχει και από κάτω βέβαια. Πάμε και από κάτω. Και ας το τραβήξουμε. Το μαξί το sleeve είναι γερμανικό και από μέσα όμως είναι στα αγγλικά. A brand new adventure. Gorgeous pixel graphics. Λοιπόν, και πάμε. Πόσο θυμάμαι, ναι, από όσο έχω δει. Λοιπόν, πορτάκι εδώ. Εδώ είναι το παιχνίδι, το digital. Εδώ είναι ένα γρήγορο instruction για το κομμάτι, γιατί έχει μέσα το Mega Drive, παίρνει μπαταρίες, αν θυμάμαι καλά από reviews που έχω δει. Και πάμε να βγάλουμε αυτό το κομματάκι. Εκεί. Έλα εδώ, Kid Sonic. Μυρίζει τώρα, έρχονται οι μυρεδιές, οι όμορφες. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλω και τα άλλα και τα δούμε όλα ένα-ένα. Κασετούλα η όμορφη. Λοιπόν, εδώ είναι η κάρτα. Βγάλουμε και αυτή. Και να βγάλω και την κασέτα. Τέλεια. Μπες εσύ πίσω. Κλείσε πορτάκι μας. Και πάμε να δούμε τα τρία περιεχόμενα ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ έχει μια μεταλλική κάρτα, η οποία μπορεί και να σε κόψει κιόλας. Είναι πάρα πολύ λεπτή. Μια απλή κάρτα είναι, VIP card delay. Ο Knuckles, ο Tails, ο Sonic. Θα μπει κάπου πίσω στο ράφι με τα υπόλοιπα έτσι τα καλούδια. Εδώ είναι μια όμορφη κασέτα που μου θυμίζει λίγο το 3 κάπως, το αμερικάνικο από την αλήθεια. Sonic Mania. Και να δούμε τώρα πως ανοίγει, γιατί ανοίγει κάπως. Λοιπόν. Α, όχι, είναι slide down, κάπως είναι περίεργα. Για να δω. Το σπάσω και δεν φοβάμαι. Έλα. Δεν βλέπω να το ανοίγω ποτέ. Όχι. Να το, εντάξει, καλά, ήταν τόσο απλό. Λοιπόν, τραβάμε τα pins. Και έχει ένα case με ένα golden ring από αυτά που ξέρουμε ότι μαζεύει ο Sonic. Το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Δηλαδή είναι πιο βαρύ από όλο αυτό εδώ. Μέταλλο. Ωραίο. Ωραίο για display δηλαδή, έτσι. Η κασετούλα στην άκρη. Και πάμε να δούμε και το διαμάντι αυτής της συλλεκτικής εν ολίγης, το οποίο είναι ο Sonic επάνω σε ένα Genesis πρακτικά. Λοιπόν, καταρχήν ο Sonic έχει πάρα πολύ πλάκα. Θυμίζει τον 16-bit Sonic. Εδώ έχει κάτι σημαδάκια, κάτι σκόνες. Είναι full poseable πάνω στο Mega Drive. Όπως βλέπετε, υπάρχει εδώ power LED. Και εδώ βλέπω έχει ένα switch. Και εδώ δουλεύει και το volume slider. Το reset όχι, δεν πατιέται. Το Mega Drive είναι πραγματική ρέπλικα σε μέγεθος, δηλαδή του πραγματικού. Με life scale, δηλαδή το size. Μπροστά. Οκ, okay, θα μπορούσε να έχει μια απλή τρύπα εδώ, έχει κάτι το άτινα αυτοκόλλητο, το painting είναι. Και αυτό είναι το όμορφο το display. Α, και εδώ όπως βλέπετε υπάρχει ένα speaker. Θα το βάλω τώρα εγώ μπαταρίες,
να δω τι κάνει ακριβώς, γιατί δεν το έχω δει και να σας το δείξω για εσάς. Και αφού έβαλα μπαταρίες, ώρα να πατήσουμε το on, να δούμε τι θα γίνει, τι θα πει. Οκ. Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο preset ήχου. Μπα. Εντάξει, βλέπω ότι δεν ανάβει το power led. Power on, τέλος πάντων, led. Στεναχωρέθηκα λίγο. Δηλαδή, οι μπαταρίες είναι μόνο για το startup το Sega. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τουλάχιστον έπρεπε να ανάβει το φως. Και νόμιζα ότι θα είχε κανένα preset άλλο εδώ. Δυστυχώς δεν έχει. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, η κατασκευή του Mega Drive είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, άμα το δείτε από κοντά, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Είναι ψεύτικο, ρε παιδί μου, είναι το πλαστικό, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να πάθει ζημιά ή να σπάσει πολύ εύκολα με το παραμικρό. Ειδικά αν πέσει κάτω, σίγουρα πιστεύω ότι θα θρηματιστεί, γιατί είναι κούφιο. Ο Sonic είναι πιο στιβαρός. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο καλά κολλημένος είναι επάνω εδώ. Αλλά μου φαίνεται ότι τουλάχιστον αν είναι σε ένα σταθερό σημείο, κάπου και ψηλά έτσι από παιδιά, ξέρω εγώ, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Αυτό είναι ο λίγης. Σύντομο επεισοδιάκι, πολύ μικρή συλλεκτική γενικά με τα περιεχόμενα από άλλες που μπορεί να έχετε συνηθίσει. Την χρώσταγα στον εαυτό μου, σαν Sonic και Sega fan. Την πήρα έτσι το λίγο καθυστερημένα. Απλή συλλεκτικούλα, απλό unboxing. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, ρίξτε ένα like. Αν έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, κλασικά ρίξτε ένα subscribe. Και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, φίλοι μου, και keep collecting!